Καλούμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία. Έλα να πάω, θέλω να μιλήσω. Σας παρακαλώ, κύριε. Έλα να κάνω μια βήμα. Σας παρακαλώ. Άμα με την καταλύσετε, δεν υπάρχει. Αγαπητοί μου συμπολίτες, θα ήθελα να σας απευθύνω υπεύθυνα ως υπουργός κυβερνήσεως πως η κυβέρνησή μας μόνο φιλολαϊκό έργο παράγει και τίποτα λιγότερο. Κάτι που θα σου το αποδείξω αμέσως. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ώστε να μην κρυώσει κανένα το φετινό χειμώνα. Όπως βλέπετε, η ελληνική παράδοση μας δίνει τη λύση για το χειμώνα και η ελληνική κυβέρνηση έχει φροντίσει να σας το υπενθυμίσει και βέβαια να τονώσει το εθνικό πατριωτικό φρόνημα αλλά και τις χορευτικές σας ικανότητες. Όσον αφορά το διατροφικό, και σε αυτό έχουμε τη λύση. Υπάρχει μια πολύ παλιά συνταγή για την οποία έχω εκδώσει και σύγγραμμα και βέβαια το έχω εκδώσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το «Δεν πεινούσες, διψούσες». Εκεί θα βρείτε και άλλες πολύ νόστιμες συνταγές και πολύ φτηνές όπως αυτή που έχω εδώ μαζί μου για να δοκιμάσετε. Απλά δεν μπορώ να την προφέρω γιατί θα μας κόψει το εσουρού. Όπως καταλαβαίνετε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τη δικιά μου βοήθεια έχει φροντίσει για τα πάντα και μην ακούτε κάτι κακοήθειες και ψέματα που λένε ότι θα παγώσουμε και θα πεινάσουμε και άλλα πολλά. Αυτά τα λένε κάτι Μπολσεβίκοι που στόχο έχουν να σας κοροϊδέψουν. Γιατί σκεφτείτε, ο φτωχός και πριν φτωχός ήταν. Άρα δεν θα πεινάσει τώρα, δεν θα κρυώσει τώρα. Ευτυχώς φρόντισε και η προηγούμενη κυβέρνηση γι' αυτό. Να ξεμπερδεύουμε και με κλαδικές συμβάσεις και με απεργίες και με δικαιώματα. Ένα λοιπόν να μην μας ζαλίζει τον καπαμά.